Χάρηνα αυτό το πράγμα, ρε Ματίδα. Μιλάμε, αυτή η πίτσα του Νεκτάριου δεν τρώγεται. Μα τώρα επιτρέπετε. Όχι, πες μου, επιτρέπετε να τρώω εγώ πίτσα όταν έχω για φιλενάδα τη Λοξάνδρα. Λοξάνδρα, Λοξάνδρα, αλλά χωρίς άντρε, λέει η Νίτσα μου. Μην αρχίσεις τώρα την κλαούνα, σε παρακαλώ, λέγε μωρή. Πού είναι το φαΐ? Αφού σου είπα, το φάγαν όλοι οι μαστόροι. Μαστόροι, και τι με νοιάζει εμένα που το φάγαν όλοι οι μαστόροι, να φτιάχνες κι άλλο. Έφτιαξα, πόσο να φτιάξω. Έφτιαξα μια κατσαρόλα μακαρόνια με κοιμά, ένα ταψί μουσακά, αφού και τον πατέρα μου ψωμοτήρι τον τάισα. Ό,τι και να πεις, είσαι αδικαιολόγητη. Πες τώρα 3.000 που μου χρωστάς. Από πού στα χρωστάω? Μου τα χρωστάς γιατί αγόρασα την πίτσα, 2.700 την πίτσα. Α, λυπάμαι, λέει Νίτσα μου, αλλά όλη τη βδομάδα θα αναγκάζεσαι να τρως πίτσες, γιατί θα έχω πολλές μέρες στους μαστόρους στο σπίτι μου. Και για ποιο λόγο θα έχεις αυτούς μαστόρους? Γιατί με τους σεισμούς το σπίτι γέμισε ρογμές, Ελένη μου. Και τώρα που τελείωσε η μετασεισμική περίοδος, πρέπει να κάνουμε ορισμένες επιδιορθώσεις. Α, σε πολλή δουλειά σου λέω. Βαψίματα, στοκαρίσματα, τσιμέντα, ουφ. Και εμείς έχουμε ρογμές στο σπίτι. Κάτι εκεί στην κουζίνα, μέσα εκεί στους διαδρόμους, στα μπάνια. Αλλά είπαμε να περιμένουμε να κοπάσει αυτός ο Ρουφιάνος ο Αγγέλαδος. Μην φτιάχνουμε και ξαναφτιάχνουμε. Α, ωραίο δίδυμο. Η Ελένη και η συφοριασμένη. Πώς και δεν βγήκε στο ρεπό σου, Ελενίτσα, με κανέναν από τους αχαήρευτους που σε πολιορκούν? Είπα να κάτσω να κάνω συντροφιά σε ένα χαϊρεμένο. Χαϊρεμένο. Ωραία ελληνικά γκαρσόνα. Τέλος πάντων, εγώ πάω να κοιμηθώ. Πήγε και 12. Α, δεν σπίτι Ματίνα. Φύγετε τώρα εσείς, γιατί είναι η ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα. Μη σας δει κανένα και τρομάξει. Πώς μου μιλάτε έτσι, κύριε καθηγητά? Κρίμα που όταν έγιναν οι σεισμοί, δεν σας έπεσε κανένα τουβάρι στο κεφάλι. Να ησυχάζαμε. Είδα αυτά που λες, μέλουσα γεροτοκόρη. Κουνήσω από τη θέση σου. Ευτυχώς αυτή η μαύρη περίοδος των σεισμών πέρασε ανεπιστρεπτή. Ρώτησα 4 σεισμολόγους. Μου είπαν ότι το ρήγμα της Πάρνηθος έχει αρχίσει να κοιμάται. Καλά μιλάμε, Ματίνα. Κολτσίδα τους είχε γίνει των σεισμολόγων η κατακουζίνα. Αυτός ο Σταυρακάκης, μιλάμε, ακούει κατακουζινός, πτύνει τον κόρφο του. Αμα όλος ο Βαρότσος, θυμάστε ότι που δεν έβγαινε από το σπίτι του. Γιατί δεν έβγαινε? Φοβόταν με του την είχε στημένη κατακουζίνα. Μη χλεβάσεις, καρσόνα. Όλοι οι κανονικοί άνθρωποι θορυβήθησαν τότε τα μάλα. Ναι, αλλά οι κανονικοί άνθρωποι κρατούσαν επάνω σε μια σφυριχτρούλα. Όχι εσύ που χυμώσουν αγκαλιά με τον τρομπόνι. Ακούς μόνο, Ματίνα, τρομπόνι κανονικό και αγοράζει κλαζομπανιέρα. Μα για να με βρουν στα σίγουρα σε περίπτωση εγκλωβισμού. Τι ήθελες, να εγκλωβιστώ στα ερείπια και να μην μπορούν να με βρουν μετά? Τώρα θες να σου πω στα αλήθεια τι ήθελα? Σε έχω αφοδευμένη, γασόνα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, ξινομούρι. Άντε, πάω κι εγώ, Ελενίτσα μου. 5:30 ώρα το πρωί έχω να σηκωθώ αύριο. Γιατί μου, τόσο νωρίς έρχονται οι μαστόροι? Όχι, αλλά σηκώνομαι 2 ώρες πριν και σου λυπώνομαι λίγο. Ο ένας ο καραφλός ο κουτσός είναι λίγο νόστιμος. Συγγνώμη, οι άλλοι πώς είναι? Σεισμός! Παναγία μου! Σεισμός! Βοήθεια! Σεισμός! Ελένη! Σεισμός! Ελένη! Σήκω, Ελένη! Κοιμάσαι, δεν τα πιστεύω. Ελένη, ξύπνα, χριστιανή μου. Ελένη! Τι είναι πάλι? Δεν τα πιστεύω, Ανέστη, τη Λιώνα. Κοιμάσαι, έγινε σεισμός, παιδάκι μου. Ναι, σιγά, μην φωνάζεις. Δεν σε πιστεύω, Ελένη. Πάμε να κατέβουμε γρήγορα τις σκάλες. Μην μπούμε στο ασανσέρ, γιατί μπορεί να γίνει διακοπή ρεύματος. Πάμε. Ποιο ασανσέρ επιροβολημένο, αφού δεν έχουμε ασανσέρ? Δεν έχουμε. Καλύτερα, έλα πάμε. Σιγά τώρα, πω, βραδιάτικο. Μα πώς σου φάνηκε ότι έγινε σεισμός, ρε Φιώνα, αφού κουνιόμασταν από μόνοι μας? Αφού κουνιόταν και το φωτιστικό, ρε Μάνθο. Έκανε και το φωτιστικό έρωτα μαζί μας. Να σου φάνηκε, αγάπη μου, άμα κάνει έρωτα ο άντρας ο Αγγέλαδος, η γυναίκα νομίζει ότι κουνιούνται τα φωτιστικά, ότι η γη τρέμει και γενικώς είναι ένα φαινόμενο που μόνο οι σεισμολόγοι μπορούν να αναλύσουν. Τέτοια ώρα ποιος να είναι, δεν περιμένω κανέναν. Δεν καταλαβαίνω ότι. Ποιος είναι? Ναι, ποιος είναι? Α, έλα, Λίλα μοναδική μου. Θεία. Η θεία μου, η Λίλα. Αν κατάλαβα το σεισμό. Α, έγινε τελικά σεισμός, ναι, ωραία. Αν κουνήθηκα, βέβαια κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Τώρα όμως μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Όχι, να μην έρθεις από εδώ. Τι θα μην φοβάσαι μόνη σου? Όχι, ρε παιδάκι μου, μην έρθεις από εδώ, διότι. Γιατί το σπίτι δεν είναι καθόλου αντισεισμικό, κατάλαβες? Όχι, δεν είναι ότι δεν θέλω να έρθεις, αλλά φοβάμαι μήπως πέσει και μας πλακώσει όλους. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι. Πόσα ρίχτερ νομίζω ότι ήτανε? Τι να πω τώρα, γύρω στα 4. 7 το λιγότερο. Τι 7, ρε χαμένε, τι 7. Αν ήταν 7 θα είχε γίνει χαλασμός. Βλέπεις εσύ κανένα πανικό? Ορίστε να, και αυτοί οι γείτονες που είχαν βγει έξω τώρα μπαίνουν σπίτι τους. Α, τι πάμε κι εμείς? Βέβαια, πηγαίνεις, Ελένη. Πηγαίνεις δίνω στους τοίχους να πέσει καλά και να μπει στο κεφάλι σου. Εδώ θα κάτσουμε στη μέση της αυλής, μήπως και γίνει κανένας μετασεισμός. Μα έγινε! Ελένη, κουνήθηκες! Πώς θα περπατήσω να έρθω στη μέση άμα δεν κουνηθώ, α!
παράτα μας, πάμε μέσα να το έχουμε δαγκώσει από το κρύο. Πού έχουμε δαγκώσει? Τώρα θες να σου εξηγήσω ακριβώς ποιο έχουμε δαγκώσει. Θα πάθεις μεγαλύτερο πανικό από ότι με το σεισμό. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από το σεισμό. Για τα θέλει και ο κόλλος τώρα, θα σου εξηγήσω. Όταν λέμε θα το δαγκώσουμε, εννοούμε. Ελένη! Μα καλά, ούτε ένα σεισμό δεν μπορεί να αναχαιτήσει τη χειρολογία σου πια. Α, να σου πω, σε βαρέθηκα. Εγώ πάω μέσα και άμα θες κάνε και εσύ το ίδιο, γιατί σε βλέπω το πρωί κασάτο. Εντάξει, αλλά θα κοιμηθώ στον καναπέ δίπλα στην μπαλκονόπορτα. Άμα γίνει κάτι, να πεταχτώ έξω. Και θα κρατάω παραμάσκαλο το τρομπόνι μου. Είσαι και πολύ τρομπόνα. Άντε πάμε μέσα. Άντε πάμε μέσα. Ε, τι θα γίνει τώρα, δεν θα πάμε μέσα να κάνουμε άλλο ένα γύρο. Έλα, ρε, μα εδώ σοβαρά που σεισμό έγινε. Σεισμό τώρα. Είπε το ραδιόφωνο εκεί πέρα 3,6. Και αν έρθει ένα μεγαλύτερο. Μα εδώ άνοιξε. Οχ, ήρθε. Ποιο? Η θεία μου. Δεν άντεξε. Πήγαινε, σε παρακαλώ, μέσα στην γραφειοκάμαρα να κρυφτεί. Γιατί ρε, να μυστήσουν, ευκαιρία να την γνωρίσω. Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ προληπτική. Θα το θεωρήσει πολύ γρουσουζιά ότι σε γνώρισε μέρα σεισμού. Και δεν θα θέλει να σε παντρευτώ. Τότε θα εξαφανιστώ. Μπράβο, εξαφανίσου. Δεν βάζει και τα ρουχαλάκια σου να πετύξει από τον μπαλκόνι στον δρόμο. Α, από τον οκτώροφο. Είναι ψηλά, ε. Καλά, κρύψου μέσα το. Κρύψου, κρύψου. Γιατί έκανε τόση ώρα να ανοίξει? Γιατί. Ο σεισμός. Κατάλαβες, έκανα ένα ντους διότι κατουρίθηκα αυτό. Φοβήθηκες, αγαπούλινη μου, ε, κι εγώ. Και λείπει και η μαμά μου στη Θεσσαλονίκη και είπαμε τίποτα δεν μένω μόνη μου στο σπίτι. Θα πάω να κοιμηθώ στο μάνθο μου. Πού εδώ? Αποκλείεται. Το σπίτι δεν είναι καθόλου αντισεισμικό. Ξέρεις τι κολοκατασκευή είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Τι λες, ρε μάνθο, αφού στο μεγάλο σεισμό δεν έπαθε τίποτα. Επιφανειακά, γιατί τα πετά σπάσαν τα νεύρα τους. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Παιδάκι μου, έφερε πραγματογνώμονα και μου είπε ότι υπάρχει εσωτερικό ράγισμα που μπορεί από στιγμή σε στιγμή να βγει προς τα έξω. Κατάλαβες, οπότε πάμε σε ένα πάρκο να κάτσουμε κάπου σε ένα παγκάκι να φύγουμε από εδώ μέσα. Παιδάκι μου, τρελάθηκες, πώς κάνεις έτσι? Άντε πήγαινε δίσου να φύγουμε. Παπαπαπα, εγώ δεν πάω μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Εκεί αυτό είναι η χειρότερη ζημιά. Μπορεί από στιγμή σε στιγμή να καταρρεύσει. Α, εσύ δεν είσαι καλά. Κάτσε να πάω εγώ που δεν φοβάμαι να σου φέρω ένα παντελό μου. Και θα αφήσω. Θα αφήσω εγώ να χαθεί η μοναδική μου αγάπη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάω στην τουαλέτα να πάρω ένα μπουρνούζι και φύγω να μιλήσω. Μάθω γιατί μιλάς σιγά. Γιατί μπορεί με τη φωνή να συντονιστούν τα αναγκισμένα πετά και να πέσουν να μας πλακώσουν και να μείνουμε εδώ πέρα. Θα μείνει για πάντα. Σωστά. Πάμε τώρα. Πάμε, πάμε, σιγά, πάμε, πάμε. Είναι ραγισμένα. Πάρα πολύ ραγισμένα. Δεν είναι, δεν τα βλέπεις. Είναι καλά, είσαι. Ναι. Μάνθο. Μάνθο. Μάρτο, κύριε. Πολύ κατά κουζίνα, κλείσ' το σύνολο να κλείσουμε και εμείς κανένα μάτι επιτέλους. Γιατί εξανίστασαι, Ελένη? Επειδή θέλω να μάθω την πάσα αλήθεια. Τα ελληνικά κανάλια λένε ότι θέλουν 3,6 ρίχτερ. Ακού 3,6 ρίχτερ. Τα τρώει αυτά ο κατακουζινός, η Γαλλή. Η πια. Η γάτα, παιδί μου. Τα ελληνικά κανάλια λένε αυτά που λένε για να μην πανικοβάλλονται οι πολίτες, δεν καταλαβαίνεις? Το μόνο πανικόβλητο πολίτη που ξέρω αυτή τη στιγμή είσαι εσύ. Ελένη! Σεισμός! Κουνήθηκε ο καναπές. Ε, αφού σηκώθηκα, ρε χαμένο, κουνήθηκε. Τι θέλεις να κάνει? Ψέματα. Μου λες ψέματα για να μην πανικοβληθώ. Είσαι τελείως χίζα, αυτό έχω να πω και καληνύχτα. Όχι, μην φύγεις. Φοβάμαι μόνος μου. Χαίστηκα. Κι εγώ, αλλά για άλλο λόγο. Ελένη! Ο σεισμός χτυπάει το κουδούνι. Ε, βέβαια, γιατί ο σεισμός είναι και πολύ gentleman και αν δεν χτυπήσει δεν μπαίνει μέσα. Άμορφη κατά κουζίνα, κούνα λίγο το κεφάλι σου. Μη λες κούνα! Μη λες κούνα και το γρουσουζεύεις. Με ρομπίτσες, μη μου πείτε, κατάλαβα τι έγινε. Το κάνατε εκεί καλά-καλά και την ώρα έτσι της κορύφωσης βλέπετε ότι δεν έχετε προφυλακτικά και λέτε πού θα προμηθευτούμε, στην κατακουζίνα. Που από την πολύ έτσι δραστηριότητα το έχει πάκο. Τι είναι αυτά που λες τώρα, Ελένη? Εμείς φύγαμε άρων-άρων γιατί είμαστε σεισμοπαθείς. Κι εσείς? Δεν θα το πιστέψετε. Το σπίτι του Μάνθου έπαθε τρομερές ζημιές. Για να σκεφτείτε, το μπετόν έπαθε νευρική κρίση και είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Σωστά το είπα, Μάνθο? Ναι, έκανες τέλεια επιστημονική ανάλυση. Παιδιά, κόφτε τα μπαρμπούτσαλα, γιατί μιλάμε κι εγώ είμαι στα πρόθυρα κατάρρευσης. Φάψε ανέστητη, επιτέλους δεν ακούς. Το σπίτι των ανθρώπων έγινε ερείπιο. Να σκεφτείτε ότι η κρεβατοκάμαρα έχει γίνει χάλια. Ο Μάνθος ούτε μ' άφησε να μπω μέσα. Α, πες μου έτσι, αγάπη μου, πες μου έτσι, να σας πω κι εγώ ότι η γη είναι τετράγωνη. Αυτό τώρα που κολλάει? Δεν κολλάει, αγάπη μου, αλλά τόσο μαλακή λέει ο Μάνθος. Να μην πω κι εγώ μία, παιδί, με ζηλεύω. Μην την ακούτε την ημιώνα, μα δεν έχεις καθόλου τσίπα πάνω σου. Εγώ σας καταλαβαίνω, φίλοι μου, γιατί και εγώ εδώ πέρα πέθα μεγάλες καταστροφές. Ειδικά η κρεβατοκάμαρα, μεγάλες καταστροφές. Τι καταστροφές έχει πάθει κρεβατοκάμαρα, ρε χαμένε? Δεν κουνήθηκε το κρεβάτι. Κουνήθηκε το κρεβάτι. Ρε μπας και έπαιζες με κάτι και κουνιόταν το κρεβάτι. Με τι να παίζω, με ζατρίκιον? Όχι, εν πάση περιπτώσει,
Είχα πιστεί ότι ο μεγάλος κίνδυνος είχε περάσει. Αλλά μετά από αυτό το τελευταίο τεράστιο σεισμό, τον 8,6. Πρέπει να ήταν 8,6 ρίχτερ αυτός. Πρέπει να ήταν 8,6 ρίχτερ οπωσδήποτε. Ξαναπανικοβλήθηκα. Είναι και πολύ παλιό αυτό το σπίτι. Μέχρι που μου πέρασε από το μυαλό να φύγω και να μην ξαναπατήσω το πόδι μου εδώ μέσα. Ποιος ήρθε? Ο σεισμός. Ποιος φεύγει? Ο κατακουζινός! Πήγε με τρομπόνι στο πανεπιστήμιο να κάνει μάθημα. Καλά και μόνο αυτό που πήρε μια σαχουλίτσα και βάλε μέσα φρυγανιές, ένα γιαουρτάκι όταν το γλυφίδες, ένα εμφιαλωμένο νερό και ένα φακό. Και μια τέτοια σαχουλίτσα μου την έχει βάλει κάτω από κάθε τραπέζι του σπιτιού. Καλά, ο καθηγητής είναι πολύ γεια σου. Αυτό ακριβώς. Έτσι σκέφτομαι κι εγώ. Αυτό το γεια σου να το εκμεταλλευτώ και να του πω εγώ γεια σου οριστικά. Δηλαδή, αγάπη μου, σκέφτομαι να εφαρμόσω το σχέδιο κατά κουζίνα ή στα τσακίδια. Ωραία. Να και ο άντρας που θα με βοηθήσει να κάνω το τσακίδι πραγματικότητα. Ελενίτσα. Έλα βρε Αντωνάκη, έλα ρε. Γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο, χάθηκε και να βάλεις το κουλό σου εκεί να με πάρεις, να μου πεις τι κάνεις. Δεν σε παίρνω Ελένη, γιατί σου χρωστάω εκείνα τα 100 χιλιάρικα. Δεν έχω μούτρα. Ναι, καλά τώρα σε άλλη περίπτωση θα σου κατέβασα τα μούτρα, αλλά τώρα βρήκα έναν τρόπο να πατσίσουμε τα 100 χιλιάρικα. Πώς θα πατσίσουμε? Θα παίξουμε καμία ποτίτσα. Έλα, ένα κούκο μόνο. Αν να χαθείς ρε χαρτόμουτρο που την έχεις και την τράπουλα έτοιμη. Γιατί εγώ είμαι μέσα. Και εσύ ρε Βρούτε, και εσύ, αν να χαθείτε και οι δύο. Λοιπόν, πήγαινε, έβαλε κανένα ουσκάκι και να σου πω κάτι, πες την Πέτη να τα φέρει. Γιατί εμείς εδώ με τον Αντωνάκη έχουμε να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Βέβαια, κουβέντα, κάνεις και τίποτα άλλο σε αυτό το μαγαζί. Να πλύνεις πάλι κανένα ποτήρι, ούτε λόγος. Δούλευε, αράπη, δούλευε. Τι συμβαίνει, καλά λέει, τι συμβαίνει, περίεργο ύφος έχεις. Ναι, Αντωνάκη, να σε ρωτήσω, εσύ σπουδάζεις γεωλόγος? Ναι, τα 2 πρώτα χρόνια έκανα και τη μετά. Έχουν κάτι αναποδιές. Όταν λες αναποδιές, εννοείς που έπλεξες τις μπαρμπουτιέρες. Ναι, αυτές τις αναποδιές. Ελένη μου, μια φορά να με κάτσει εμένα, να τα αρπάξω χοντρά, θα δεις. Και μετά θα τα χώσεις χοντρά την επόμενη φορά. Άσε μας, ρε Αντώνη. Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το γεωλόγος δεν είναι πολύ κοντά με το σεισμολόγος? Ναι. Στην ίδια γειτονιά μένουν και πίνουν καφέ στο ίδιο καφενείο. Πού το πας, Ελένη? Πού το πάω, αγάπη μου, πού το πάω, θα σε αναβαθμίσω. Θα σε κάνω μέγα σεισμολόγο. Έχω πολύ σοβαρό λόγο. Ορίστε. Ορίστε τα ουισκάκια σας, κοντέσα Βαλέρενα. Σκάσε, μωρή, να σου γνωρίσω από εδώ το μεγάλο καινούριο βαρότσο. Σκηνοθετής, εγώ είμαι γνωστή Πέγγι Καρά. Όταν λέτε γνωστή, σας γνωρίζει ο μανάβης σας, ο μπακάλι σας, ε! Γιατί μάνα της πάλι παίζετε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι σκηνοθέτης. Τι λες, μωρή ηλίθεια, ο βαρότος σκηνοθέτης είναι. Εδώ σου μιλάω για τον Αντώνη Ραυτόπουλο, περίφημο σεισμολόγο. Ρέλε! Σεισμολόγος! Κύριε σεισμολόγε μου, πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε από το σπίτι του αραβωνιαστικού μου, γιατί τα παιδιά έχουν πάθει νευρική κρίση. Βέβαια, όλοι εδώ μέσα παίρνετε λιγμένα. Όχι. Έρχομαι! Έρχομαι! Μου γυρίζεις πάλι, καταραμένη γκαρσόνα. Καλημέρα. Είστε ο ιδιοκτήτης αυτού του σπιτιού? Εντελώς. Αν και μία ημιώνα έχει αντίθετη άποψη. Δεν σας καταλαβαίνω. Ένα θηλυκό μουλάρι έχει άλλη άποψη. Αφού με καταλαβαίνετε, γιατί λέτε ότι δεν με καταλαβαίνετε? Πάντως, αν είστε πλασιέ, πηγαίνετε να πλασάρετε την πραμάτια σας αλλού, παρακαλώ. Όχι. Είμαι καθηγητής. Αντώνης Ραυτόπουλος. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ ο καθηγητής την χάνω. Της μουσικής, φαντάζομαι. Το συμπέρανα από το μεγάλο όργανο σας. Το όργανό μου? Όχι. Αυτό δεν είναι το όργανό μου. Αυτό το χρησιμοποιώ ως προφυλακτικό. Τι να πω. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Εννοώ ότι άμα κάνει σεισμό θα το λαλήσω για να με βρουν. Α, έχετε δίκιο να φοβάστε τους σεισμούς. Εσείς ειδικά πρέπει να τους τρέμετε. Διότι είστε πάνω στο ρήγμα. Πού είμαι? Δεν σας είπαμε τι ασχολούμαι. Είμαι καθηγητής σεισμολογίας. Ο εφευρέτης του περίφημου Ραν, από τα αρχικά μου αυτό. Ραυτόπουλος Αντώνης, Ραν. Σοβαρά? Και αυτό που είπατε πριν περί ρήγματος, παρακαλώ καθίστε, καθίστε. Καθίστε. Να κάτσω, αν και αισθάνομαι κάποια ανασφάλεια. Ξέρετε, σύμφωνα με τις μελέτες μου, το ρήγμα της Πάρνηθας που έδωσε το φοβερό σεισμό του Σεπτέμβρη έχει ένα παρακλάδι. Το οποίο περνάει ακριβώς από κάτω σας. Θέλετε να πείτε ότι εγώ κάθομαι πάνω στο παρακλάδι? Το οποίο δεν σας κρύβω ότι είναι και αρκετά χοντρό. Όχι μόνο κάθομαι σε παρακλάδι, αλλά είναι και χοντρό. Ναι, το πλάτος του είναι αρκετά μέτρα. Αρεθείε! Αρεθείε που πήγες και το χτίσες στο σπίτι! Από ολόκληρο μαρούσι πάνω στο παρακλάδι πήγες και το χτίσες! Τώρα, με συγχωρείτε, εσείς είστε κανονικός επιστήμον, κανονικός σεισμολόγος, γιατί κυκλοφορούν, συγγνώμη κιόλας, πολύ παράφρονες. Δουλεύετε στο αστεροσκοπείο της Πεντέλης? Όχι, το Φοντζιγιάμα. Πού? Ναι, τα τελευταία χρόνια ζω στην Ιαπωνία. Νίκο, στην ομάδα του διάσημου καθηγητή Ακίρα Κουροσάουα. Κάπου το έχω ακούσει αυτό. Από τον Τιμογιαννάκη. Σεισμολόγος είναι αυτός? Ναι, όχι βέβαια του επίπεδου του, Κουροσάουα. Πάντως εγώ
αρνούμε να συνεργαστώ με το αστεροσκοπείο της Πεντέλης. Διότι εδώ οι σεισμολόγοι λένε φοβερά ψέματα. Να τον προχθεσινό σεισμό. Τον βγάλαν 3,6 ρίχτερ. Ήταν 8,2. 8,2 ρίχτερ. Αυτή τη στιγμή, κύριε Ραυτόπουλε, επίστην για το πόσο σοβαρός επιστήμον είστε. Εγώ, ξέρετε, είμαι ίσως ο μόνος Έλλην ο οποίος δεν ξεγελάστηκε. Πού σε γκαρσόνα, πού σε γκαρσόνα που με κορόιδευες. Παρακαλώ, γκαρσόνα. Η προαναφερθήσα ημιώνα. Και τώρα μου επιτρέπετε να εξετάσω το ρήγμα σας. Αυτό που περνάει από κάτω μου. Τώρα, όχι ότι θέλω να επέμβω στην επιστήμη σας, δόκτωρα, αλλά ακούτε το σεισμό με στιθοσκόπιο. Δηλαδή, τι ακούτε ακριβώς, αν έχει ακροαστικά ή αν θα κάνει διχαλάκι. Μη με ενοχλείτε, αγαπητέ μου, μη με ενοχλείτε. Αυτό δεν είναι ένα κοινό στιθοσκόπιο. Της Παναγίας στα μάτια έχει. Έχει μικρό ενισχυτή, μικρό πολλαπλασιαστή, έχει μικροδονητή. Μικροδονητή. Και τι ακριβώς ακούτε. Το μακάβριο βήμα του Εγκέλαδου που πλησιάζει. Πλησιάζει! Πλησιάζει! Και τι καθόμαστε εδώ πέρα και περιμένουμε. Το τρομπόνι μου! Το τρομπόνι μου! Α, καλά άκουσα φωνές. Τι κάνεις χαμέ, μωρή, χαμένη. Τι λες, μωρέ, Ελένη. Φεύγω αμέσως. Έρχεται σεισμός και κάνει μεταβολή και φύγει και εσύ αμέσως. Έρχεται. Σεισμός, έρχεται. Α, ναι. Ωραία, καλά που μου το πες. Πες του, μωρέ, έτσι όπως θα έρχεται να μου φέρει ένα πακέτο τσιγάρα γιατί ξέχασα να πάρω. Ποιον ηρωνεύεσαι, ανόητη καρσόνα. Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο κύριος, Ελένη. Είναι ο κύριος Ραυτόπουλος, ο σεισμολόγος του αστεροσκοπείου του Φουτζιγιάμα, παιδί μου. Μήπως το παραχέσαμε λίγο. Είμαι σεισμολόγος, κυρία μου. Σεισμολόγος. Είμαι σεισμολόγος. Παντρεμένος είναι, παντρεύεις με την Ματαρινά και ανήπαντρη. Τώρα δεν θα κάτσω να ακούω κάθε πικραμένη στο χαβά όταν ο σεισμός μου κρούει τη θύρα. Ελένη, το ήξερες ότι καθόμαστε σε ένα παρακλάδι του ρήγματος πάνω. Πάνω. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Σύμφωνα με την έρευνά μου, επίκειται σεισμός σε μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα το έκανες εσύ. Δεν το έκανες και δύο μέρες. Τι λες, Ελένη. Λέω. Ρωτάω εγώ τώρα τον επιστήμονα. Όταν λέτε μια εβδομάδα είναι μια εβδομάδα, Ντάνη, μπορεί να είναι σε μια-δυο μέρες και να μην έχουμε προλάβει να προετοιμαστούμε. Μα τώρα θα θυμάσαι και τη δουλειά του. Ολόκληρος δόκτωρ είναι ο άνθρωπος, Ελένη. Είναι ακριβής. Όταν λέει μια εβδομάδα είναι μια εβδομάδα. Μα αν γίνει σεισμός εδώ, θα πέσει και το σπίτι μου που είναι απέναντι. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Ο σεισμός είναι πολύ τοπικός. Τοπικός. Όχι, αυτά τα λέτε για να με καθησυχάσετε. Αχού, θα το πω σε όλη τη γειτονιά. Θα ξεσπιτωθούμε όλοι. Έχουνε πάθαμε. Σκάσε από τη Ματινέλα εδώ. Όταν σου λέει ο επιστήμονας ότι. Που είναι και ανύπανδρος. Ότι ο σεισμός είναι τοπικός, πώς μπορείς και αμφισβητείς τον επιστήμονα που είναι και ανύπανδρος. Ότι ο σεισμός είναι τοπικός. Σας παρακαλώ, επιστήμονα, αγκαλιάστε τη, φιλήστε τη και εξηγήστε τη ότι ο σεισμός είναι τοπικός. Είναι τοπικός. Είναι τοπικός. Σας αρέσουν τα παιδάκια, τι ζώδιο είστε, εγώ θέλω τρία. Και αυτό το τοπικός που λέει ο δόκτωρ αφορά δυστυχώς μόνο τη δική μου οικία. Μα τι ατυχία είναι αυτή. Όχι. Δεν θα κάτσω εδώ να με βρει ο σεισμός επιτοπαίως. Θα πάω να εγκατασταθώ στο Μάνθο. Μπράβο! Αυτό ακριβώς να κάνεις. Να πας επιτοπαίως, επί το Μάνθο. Επί το Μάνθο. Εσύ, Ελένη. Εσύ. Τι, δεν θα φύγεις εσύ, Ελένη. Αφού το είπε ο δόκτωρ. Σε μία εβδομάδα η οικία θα σουριαστεί ως τραπουλόχαρτα. Τραπουλόχαρτα, είπατε. Είστε φίλος της Βοκίτσας. Σκάσε! Σκάσε στον δόκτωρα. Όχι, καλέ, εγώ στον δόκτωρ, σε παρακαλώ, Στη Ματίνα το είπα. Αφού η Ματίνα δεν μίλησε. Πώς, εγώ το είδα στο μάτι, στο από εδώ το μάτι, ήταν έτοιμο να μιλήσει. Ελένη, σε έχει καταβάλει πάρα πολύ αυτή η ιδέα του σεισμού. Παραλογίζεις, δεν ξέρεις τι λες πια. Ναι, έχεις δίκιο, Κωνσταντίνα, αφού σκέφτομαι κι εγώ τώρα να πάω επί το Πέος, επί το Πέγγι. Στην Πέγγι θα πάω. Τι είναι αυτό η φιλαρμονική? Αυτό ανεγκέφαλη είναι το όργανό μου. Πήγαινε κάτω να φέρεις τις βαλίτσες. Ποιες βαλίτσες? Τις βαλιτσένιες. Και αύριο θα κλείσω με τα φορέα για να μου μεταφέρει τα εκατοντάδες βιβλία μου, τις εικόνες μου και ορισμένα έπιπλα που θέλω να διασώσω. Και πού θα τα πας όλα αυτά τα πράγματα, Κωνσταντίνε? Βρε Μάρθα, χαζός είσαι. Μετακομίζω εδώ. Τι έκανε, λέει? Άργησε. Το ξέρω ότι λατρεύεις την παρέα μου, αλλά θα σε στεναχωρήσω λίγο. Θα βρω δικό μου χώρο. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια το πολύ θα βρω δικό μου χώρο. Μπορεί και σε τέσσερα χρόνια γιατί τον θέλω κάπως αυτό το χώρο. Δεν είμαστε καλά. Τι συνέβη? Έγινε το δικαστήριο και κέρδισε η Ελένη το σπίτι. Το σπίτι δυστυχώς, Μάρθα, το κέρδισε ο Εγκέλαδος. Σε λίγες μέρες, σε μία εβδομάδα για την ακρίβεια, η οικία μου θα είναι πλήνθητη και έραμη, ατάκτου, σερημένη. Κάτι σαν το μυαλό σου, φαντάσου. Ποιος είναι, δεν περιμένω κανέναν. Σιγά ακόμα δεν ήλθες, το κάνεις και σπίτι σου. Πολλά λες, Μάρθο. Θέλω να μελετήσω. Λοιπόν, πήγαινε κάτω με αυτό που θα έρθει, φέρτε τις βαλίτσες μου πάνω και μετά διώξ' τον. Φιώνα, μοναδική μου αγάπη. Μάρθο, μοναδικό μου γαϊδούρι. Να και ένα πράγμα στο οποίο θα συμφωνήσουμε εμείς οι δύο δεσποινείς σαχλοκόδων. Είναι γαϊδούρι γιατί τόση ώρα δεν πάει να φέρει τις βαλίτσες μου. Πήγαινε τις βαλίτσες μου. Είμαι που είμαι σε κατάσταση κρίσης, είναι και ο κύριος καθηγητής εδώ να την πάθω την κρίση πιο γρήγορα. Καλά, βρε παλιά άνθρωπε, Μάρθο, δεν τρέπεσαι που μ' άφησες προχτές και έφυγες με τη θεία σου. Για θεία του.
Την Παναγιώτα κατά κόσμο Πέγγι ή την Παρδαλίλα, γιατί έχει πολλές θείες ο Μάνθος. Σταμάτα, βρε Κωνσταντίνε, τι είναι αυτά που λες τώρα, να σου εξηγήσω. Η θεία τρομοκρατήθηκε πολύ από το σεισμό και της ανέβηκε η πίεση και αναγκάστηκε να την πάω ρωνάρω στον ευαγγελισμό, κατάλαβες. Και δεν μπορούσες να μπεις μια στιγμή στην κρεβατοκάμαρα να μου το πεις, που βγήκα έξω και περίμενα σαν ηλίθεια δύο ώρες. Δεν θα μπορούσε, γιατί ανέβηκε η πίεση της θείας του, φοβόταν μην ανέβει και η δική σας. Δεν τα τρώω εγώ αυτά, κύριε Μάνθο. Γιατί τις προάλλες που υποτίθεται ότι ήσουν στην Ουρουγουάη, σε πήρε το μάτι μιας φίλης μου στο Prime. Θα με μπέρδεψε με κάποιον άλλον. Όχι, γιατί δεν την μπόρεσα απ' έξω παρκαρισμένη. Θα ήταν κάποιου άλλου. Ξέρεις πόσες ασημένιες πόρσες κυκλοφορούν. Εδώ κάθε δύο Έλληνες και μία πόρσε. Μάθω με κοροϊδεύεις τη μούρη μου, γιατί εγώ θα γίνω τρελή. Και όταν γίνεται η φιώνα τρελή, τα σπάει όλα. Τι έκανες! Αυτό ήταν σετάκι, το βάζω, ήταν σετάκι και ασορτή με το τασάκι. Τότε θα σπάσω και το τασάκι. Κερνάω φινά και όλο το μαγαζί. Άντε παιδιά στη δουλειά μας, άντε να πάνε κάτω τα παγμάκια. Έλα ρε λυσίμαχη σειρά σου. Γεια μας. Τι έγινε, αγάπη μου, τι έγινε. Είμαι μόνη, αγάπη μου. Είμαι μόνη, μόνη, επιτέλους, μόνη, μόνη στο σπίτι. Η κατακουζίνα την έκανε. Έλα ρε, πώς έτσι. Καλά, είναι μεγάλη ιστορία, αλλά θα την πω σε τίτλους. Η κατακουζίνα από το φόβο των σεισμών πήγε να μείνει με το Μάνθο. Όχι, όχι, Πέγγι θα αφρίσει άμα το μάθει. Καταφωνεί. Τα νεύρα μου, τα νεύρα μου, τα νεύρα μου. Παιδιά, είμαι έξαλλη. Με τον κατακουζινό. Με το Μάνθο τον αρχιψεύταρο. Να σας πω κάτι πολύ σοβαρά. Τα πετά δεν παθαίνουν νευρικές κρίσεις. Έλα, μαλάκα. Αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Συγγνώμη τώρα αυτή τη στιγμή. Σοβαρολογείς. Σοβαρολογώ. Συνάντησα ένα φίλο μου πολιτικό μηχανικό και μου είπε ότι πρέπει να είσαι πολύ χάπατο για να φας τέτοια ιστορία. Συγγνώμη, ρε Ελένη. Είμαι χάπατο. Ωραία τα παπουτσάκια σου, Πέγγι. Πολύ ωραία. Δεν είναι λίγο μεγάλα. Εντάξει, μωρά, μην τρως το πόδι, θα αντιστρέψει το πράγμα. Λες, ε. Τέλος πάντων, από την τυφλή εμπιστοσύνη που το έδειξε, Ελένη μου, πιάστηκα κορόιδο. Ηρέμησε, ρε Πεγκουλή, γιατί θα συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Πώς να ηρέμησε, Ελένη μου, θέλω να πάω να του ζητήσω εξηγήσεις. Νικόλα, κάλυψα με σε παρακαλώ στο αφεντικό. Βέβαια, κοριτσάκι μου, να σε καλύψω. Τη μία καλύπτω τη μία, τη μία την άλλη. Γεια σου, ρε Νικόλα, καλύπτρα. Είμαι έτοιμη να ρίξω φως στο τούνελ. Αχ, Πεγκουλίνη, τώρα που θα πηγαίνεις και έχεις πάρει και φόρα, βρες μωρέ και εκείνο το ξαδερφούλι που είναι αγνοούμενος. Ας το επάνω, Ελένη μου, θα το βρω. Εγώ δεν είμαι χάπατο. Έχεις ξαδελφούλη αγνοούμενο. Η θεία μου νομίζει έτσι, αλλά εγώ το πέτυχα στη Συγκρού. Μια χαρά του πάει περίπου. Γεια σου, Ελένη. Πώς σου φάνηκε η παράσταση που έδωσα. Αγάπη μου, μιλάμε, θα σου δώσω Όσκαρ, Όσκαρ πρωτοεμφανιζόμενου. Αχ, τι να το κάνω με το Όσκαρ, Ελένη μου. Δεν σε κάνω φράγκο. Κάνα φράγκο, ρε, για άλλο, το κάνω φράγκο. Καλά, δεν φαίνεται γερό για την εξυπηρέτηση που σου έκανα. Καλά, ρε, δεν μου χρωστά 100 χιλιάρικα. Αυτό που έκανα αξίζει τουλάχιστον 200 χιλιάρικα. Ναι, Αντώνη, τόσο μπαγαπότη είσαι. Μπαγαπότη εγώ. Ελένη μου, αν πω στον καθηγητή ότι εσύ με έβαλε να κάνω το σεισμολόγο, θα δούμε ποια είναι η μπαγαπότη. Και εκβιασμό από πάνω, Αντωνάκη. Και μην το λε έτσι, Ελένη μου, εγώ το λέω εργασία επαμοιβή. Α, έτσι το λε εσύ. Και πού θα τα βγάλω εγώ τόσα λεφτά, ρε. Εγώ έχω μόνο 30 χιλιάρικα πάνω. Μου τα δώσει κατά κουζίνα να πληρώσω το τηλέφωνο. Για να το κάνει το τηλέφωνο, Ελένη μου, που σε μια εβδομάδα θα πέσει στο σπίτι. Κάνουμε και χιούμορ, καραγκιόζη. Πάω μέσα, ρε, να πάρω από την τσέρα μου τα 30 χιλιάρικα. Μέσω το διάλογο, αλήτη. Νικόλα, δεν βλέπω κίνηση απόψε στο μαγαζί. Δεν μου λες, είσαι για ένα βολοντέ. Τα βλέπω. Δικιά σου ή δικιά μου. Δικιά μου. Για κόψε. Στοπ! Τι πας να κάνεις εκεί, Κωνσταντίνη μου, τρελάθηκες. Θα απολυμάνω τον καναπέ με πεταντίν. Με πεταντίν, το πεταντίν βάφει. Ο καναπές θα πορτοκαλίσει. Πρέπει να πάει να μανταρινήσει. Εγώ σε αυτό το όριο μικροβίων δεν κοιμούμαι. Ωραία, μην κοιμάσαι. Πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο. Μη με συγχύσεις, Μάρθο, μη με συγχύσεις. Φτάνει που κόδεψε να φάω στο δόξα πατρί το τασάκι που πέταξε η ιερωμένη σου. Μάρθο, άνοιξε! Η Μπέγκη, τέτοια ώρα εδώ. Τι γυρεύει εδώ πέρα, δεν το πιστεύω. Με εκνευρίζει τα μάλα αυτή η παρέλαση παλακίδων. Εν πάση περιπτώσει, Μάρθο, πες τους ότι για αυτά τα 2-3 χρόνια που θα μείνω εδώ πέρα να μην πατάνε το πόδι τους, ρε παιδί μου. Μάρθο, ένα μόνο έχω να σου πω και μην τολμήσεις να με αμφισβητήσεις. Τα μπετά δεν παθαίνουν νευρική κρίση. Δεν το πιστεύω, καρσόνα δου. Ήρθατε εδώ πέρα για να μας πείτε αλλοπρόσαλα περί μπετών. Αυτά τα αλλοπρόσαλα, κύριε Βυζαντινό, τέτοια δεν τα λέω εγώ, αλλά ο κολλητός σας που προχτές με την πρόφαση ότι η κρεβατοκάμαρα θα καταρρεύσει, δεν μ' άφησε να πω. Λέγε ρε γομάρι, ποια έχεις μέσα κρυμμένη. Γομάρι το Μάνθο! Για πρόσεξε τα λόγια σου, γυναίκα! Τι λες, ρε άντρα που θα σε φοβηθώ! Ούτε σένα φοβάμαι, ούτε το φίλο σου. Και τους δύο σας βάζω κάτω. Λέγε ποια είχες κρυμμένη μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Καμία! Πέτρι, τι κάνεις! Δεν είμαστε καλά. Και αυτό το βάζω πάει και σε έτσι με το τασάκι το οποίο φοβούμαι ότι θα σπάσει μετά. Πολύ καλά κάνετε και φοβήστε, κύριε Ψαντινό, τέτοια. Με πήρε ένα θράψμα.
Εν πάση περιπτώσει, Μάρθο, διακόσμησε το σπίτι σου με πλαστικά αντικείμενα. Διότι κινδυνεύουμε τα μάλα από τις τρελές που μπαίνουν εδώ μέσα και τα κάνουν όλα λαμόγελο. Σκάσε, ρε μαλάκα! Όχι, μίλα, ρε μαλάκα! Δεν είναι αυτό το επίθετο που προαναφέρατε, αμφότερη! Μανθώ, αν δεν τα ξεράσεις όλα, ποιες είναι οι άλλες που έρχονται εδώ μέσα και τα κάνουν λαμόγελο, δεν θα μείνει τίποτα άρθρο εδώ μέσα. Θα σου πω, περίμενε, θα σου πω. Τα σπάει η παραδουλεύτρια. Έσπασε δύο ποτήρια. Νομίζω ότι η Βαγγελιώδη στα καλά της είναι. Μανθώ! Δεν με πειθείς! Δύο λεπτά. Να φύγει ο άμαχος πληθυσμός! Τι ζωή είναι αυτή! Μπρος σεισμός και πίσω βάζω! Πέκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ! Άσε το βάζω κάτω! Πολύ ευχαρίστως! Πέκη, ηρέμησε! Ηρέμησε γιατί δεν μου σταβείς τίποτα όχι! Ηρέμησε, θα σου πω! Λοιπόν, στην κρεβατοκάμαρα μέσα ήτανε η ντουλάπα! Αχ, δεν βλέπω άλλα γυαλικά! Η τζαμαρία! Ιησούς Χριστός, δικάκι όλα τα κακά σκορπά. Κύριε καθηγητά! Όλα τα κακά, είπα κύριε. Αυτό γιατί το άφησες ασκόρπιστο. Κύριε καθηγητά, έχω μεγάλο άγχος. Μου δημιούργησε μεγάλο άγχος ο σεισμολόγος σήμερα. Έστειλα τον πατέρα μου σε μια θεία μου στο χωριό, αλλά εγώ δεν μπορώ να εγκαταλείψω τη δουλειά μου. Από την άλλη, φοβάμαι να κοιμηθώ στο σπίτι μόνη μου. Δεν σας πειράζει να κοιμηθώ μαζί σας. Θα με πείραζε παλιότερα. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει ο κίνδυνος του σεισμού. Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα χειρότερο, Δεσποινής, από το να ανοίξει η γη και να με καταπιεί αγκαλιά με εσάς. Άλλωστε, εγώ φοβούμαι να κοιμηθώ εδώ στις οικίες. Θα κουρνιάσω σε έναν υπνόσαχο στην αυλή. Έχω καλύτερη ιδέα από ένα απλό sleeping bag. Σκηνή. Τι σκηνή, και σαπούνι. Ευχαρίστω, να σας κρεμάσω πάρα αυτά. Όχι καλέ, σκηνή που κάνουμε κάμπινγκ. Έχω μια τέτοια στην αποθήκη γιατί είμαι καμπίστρια. Κάμπια είστε, δεν είστε καμπίστρια. Αλλά αυτή η σκηνή δεν είναι κακή ιδέα. Πηγαίνετε, φέρετε τη Δεσποινής. Αχ, ωραία, θα κάνουμε κατασκήνωση. Θα ψήσουμε και λουκάνικα. Βλέπω, ξεχάσαμε και σεισμό και όλα, ε. Ωραία, πάω να τη φέρω. Ξέρετε να στείνετε σκηνή. Τι άντρας είμαι. Δέστε πιο σφιχτά τον κόμπο, Δεσποινής Ματίνα, δεν είναι κόμπος αυτός. Εντάξει, τελειώνω τώρα. Επιτέλους, γιατί κουράστηκα πάρα πολύ τόση ώρα να σας δίνω οδηγίες. Αν είσαι κλέφτης, πάρε το φέρφορντζέ και φύγε. Φωνή της Ελένη. Κρατάω δίκανο. Ελένη, πρόσεξε. Εμείς είμαστε ο Κωνσταντίνος και η Δεσποινής Ματίνα. Πρόσεξε, μας χτυπήσεις με το δίκανο. Αν δεν έχω δικά μου, αλλιώς θα σου έλεγα εγώ. Ρε Κωνσταντίνε, τι δουλειά έχεις εδώ? Δεν είπε ο σεισμολόγος ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο? Κύριε, μόνο για μένα το είπε. Και για σένα το είπε. Εσύ τι κάνεις εδώ? Εγώ είμαι που... Έχω το... Είναι το... Μια στιγμή να το βρω. Καλά, είναι αυτονόητο. Είσαι εδώ για τον ίδιο λόγο που είμαι κι εγώ εδώ. Ο οποίος είναι... ξέρεις. Ναι, το λόγο. Πάρα πολύ καλά. Το ξέρω. Το... Είναι που... Μήπως μπορείς να τον πεις εσύ, γιατί εγώ έχω βραχνιάσει. Δεν μπορείς να καταλύσεις την Γκασόνα Βιού, γιατί η Γκασόνα Βιού αυτή τη στιγμή είναι στο Μάρθο και σπάει τα γυαλικά. Γι' αυτό έφυγα κι εγώ. Καλά, μωρή Πέκη, θα σε σκίσω, ε. Επειδή δεν έχεις που να μείνεις. Επειδή δεν έχεις που να μείνεις εσύ. Είδες, Κωνσταντίνα μου, εσένα σκέφτομαι μες στον πόνο μου. Κάνεις λάθος, Ελενίτσα μου. Ο κύριος καθηγητής έχει που να μείνει. Θα μείνει στη σκηνή. Είναι σκηνίτσα, εγώ είμαι σκηνίτσα, εσύ. Η Ελενίτσα είναι του σιλιού και του παλουκιού. Χεσμένος έχω. Λοιπόν, πηγαίνω τώρα στην κρεβατοκάμαρά μου να την πέσω. Ο κύριος Δραυτόπουλος το είπε ξεκάθαρα. Είναι άκρος επικίνδυνο να διαμείνουμε εντός της οικίας. Εκτός αν δεν ξέρει τι λέει αυτός. Ρε παιδιά, μήπως είναι ο Κομπογιαννίτης. Κωνσταντίνε, άμα το ξαναπείς αυτό θα σε χαστούκίσω. Εγώ δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο, πρώτη φορά τον είδα τις προάλλες. Αλλά κατάλαβα αμέσως ότι σαν επιστήμονας είναι τεράστιος. Και αφού ένας τέτοιος τεράστιος επιστήμονας είπε ότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη, αύριο πρέπει να πας να μείνεις στο Μάνθο. Εσύ? Εγώ, κύριε, τι θα κάνω? Εγώ θα πάω στην Πέγγι. Θα γίνουν όλα όπως τα είχαμε κανονίσει. Εντάξει. Αλλά τώρα δεν θα πας να κοιμηθείς μέσα. Όχι. Η σκηνή βέβαια είναι αγκαζέ, αλλά έχουμε ένα sleeping bag που υπεσέβει. Μπες μέσα, σου κλείσουμε και καλά το φερμουάρ από πάνω και άμα σκάσεις ακόμη καλύτερα. Ξαναχεσμένος έχω, αλλά τέλος πάντων μια νύχτα είναι, θα περάσει, πες στη δουλειά. Εγώ τώρα θα αποσυρθώ. Καληνύχτα σας. Άντε, Ελενίτσα μου, καληνύχτα και κουράγιο, ε. Πού πάτε εσείς, Δεσποινής Ματίνα? Μαζί σας, στη σκηνή. Έχετε τρελαθεί. Αν είναι δυνατόν, στη σκηνή μαζί μου θα κοιμηθεί το τρομπόνι. Εσείς βολεύτε να πέστε μαζί με την Ελένη στο sleeping bag. Χωράτε, στριμωχτείτε λίγο, στριμωχτείτε. Τι να σου πω, ρε χαμένη, είσαι και υπότης. Καληνύχτα. Μην κλάνεις όλη νύχτα. Ελένη! Τι θράσος, μου πήρε τη σκηνή και μ' άφησε και απ' έξω. Και μετά λέει εμένα θρασίτα τη Μιώνα. Μωρή, σαν να του κάνω μια πλάκα. Ναι. Σεισμός! Σεισμός! Σεισμός!
Βοήθεια! Σεισμός! Παναγία μου! Δείτε, μεγάλο σεισμός! Ναι, μεγάλο σεισμός, θα κελάσετε με κι εσείς! Μπράβο! Και έτσι όπως είσαστε, ρίξτε και ένα μπίδουλο! Ελένη! Η γη ανοίγει και εσύ ιδεολογείς! Δεν το ξέρεις, βρε Κωνσταντίνε μου, πάνω στην τρομάρα ενώνονται οι άνθρωποι! Ξέρω κι εγώ τώρα πάνω στην τρομάρα μου ό,τι θέλω, λέω! Απαράταμε κι εσύ να κάνει τώρα τέτοιο σεισμό, τέτοια ώρα! Απαπά, γι' αυτό, Κωνσταντίνε μου! Εγώ στο λέω και στο ξαναλέω! Μήπως πρέπει να πάω στο Μάνθο, τώρα θα μου τελειώσει τον καυγά! Να πάω στο Μάρτινε. Αλλά μήπως ο σεισμός δεν ήταν τόσο μεγάλος, γιατί ούτε φώτα ανάψανε σε κανένα μπαλκόνι, δεν έχει βγει κανείς, ούτε κανείς βγήκε στον δρόμο, γείτονας. Πες ρε παιδί μου, να ήταν έτσι κοφός σεισμός. Τι να πω. Ας πάμε τώρα για ύπνο. Πάντως αύριο θα πας οπωσδήποτε στο Μάνθο. Γιατί ξέρεις, Κωνσταντίνε μου, εγώ ανησυχώ για τη ζωή σου. Από πότε? Από τότε που κατάλαβα τη σπουδαιότητα του συγγράμματός σου. Όχι, Κωνσταντίνε, δεν μπορείς να πεθάνεις και να αφήσεις ημιτελείς τους μπιντέδες. Αγοραία το έθεσες, αλλά ως επιχείρημα ήταν σωστό. Ήταν βάσιμο. Καληνύχτα. Ναι, αλλά μην κλάνεις όλη νύχτα. Ελένη! Ωραία! Έλα, Ματινάκη, τώρα να βολευτούμε κι εμείς στο sleeping bag. Εγώ θα πάω μέσα στην κρεβατοκάμαρά μου. Μα γιατί? Έτσι. Γιατί και γιατί. Αχ, τι ωραία που βολευτήκαμε! Έλα, ρε Ματινά, πάρ' τον κόλο σου! Ελένη! Παναγιά. Δεν είμαστε καλά. Ποιος είναι τώρα? Ελένη, άνοιξε! Έλεος, ρε Πέγγι, αμάν! Τα νεύρα μου. Τι έγινε, ρε Πέγγι, τι θέλεις τέτοια ώρα? Χωρίζω, Ελένη μου, κατάλαβες, χωρίζω! Πιο σιγά, μωρή! Πιο σιγά, καλέ, μπορώ εγώ να ηρεμήσω τώρα? Τα καναλίπα στον τόνο και ακόμα δεν έχω ηρεμήσει. Θα σπάσω και τα πράγματα του φίλου του. Μωρή! Αμάν, ξύπνησε και το ούφο. Βοήθεια! Σεισμός! Παναγία μου! Μακαλιάστε μία, μακαλιάστε δύο! Πείτε το επιτέλους ότι θέλετε να προχωρήσουμε! Μας όλα είναι καλά, μας όλα θα σπάσω! Τι έγινε, παιδιά, προχώρησε το ειδήλιο, προχώρησε! Μπορεί κατά Χριστίνα, κάνε και καμιά πιο διαστραμμένη στάση! Είναι αυτά που λες! Χαζόνα! Έγινε σεισμός, δεν το καταλάβατε! Αν το καταλάβαμε, λέει! Καλά, το φιλοκάρδι μου ρωτά τι σεισμός έγινε. Εγώ έπαθα, την πλάκα μου έπαθα. Κωνσταντίνε, πρέπει να πας στο Μάνθο. Γιατί ο καυγάς με την Πέγγι τελείωσε. Να, εδώ είναι η Πέγγι. Και εμείς μη νομίζεις και εμείς θα πάμε στην Πέγγι. Πέγγι, θα πάμε. Όχι! Τι σεισμός, ρε Ελένη, τι λέει! Σκάσε, ρε Πέγγι, σκάσε! Τι σεισμός, Κασόνα μου, δεν ακούσατε τα γυαλικά που σπάσανε? Εγώ τα σπάσα. Ναι, αλλά εξήγησε του πώς ακριβώς τα έσπασες. Μπορείτε, τρελαθήκατε. Τι πώς τα έσπασα. Πήρα το βάζο και το δώσα. Ναι, πήρες το βάζο, πήρες βέβαια το βάζο γιατί σ' άρεσε και είπες να το θαυμάσεις. Και πάνω εκεί στο θαυμασμό έγινε ο σεισμός. Πάρ' το κάτω το βάζο. Άστα. Άστα. Αρχίσαν οι καταστροφές του σεισμού. Πάει το βάζο μας. Μα τι λες, βρε Ελένη, τρελα. Πάτσε! Πάτσε, Μπέγκη, ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, αυτός όπως κατάλαβες ήταν ο πρώτος μετασεισμός. Και φαντάσου να έρθει και ο δεύτερος δηλαδή που παραδοσιακά είναι και πιο δυνατός. Γι' αυτό, Κωνσταντίνε μου, πρέπει να φύγεις τάχιστα, να πας αμέσως στο Μάνθο. Άνοιξε μου, Κωνσταντίνε, εγώ είμαι ο Μάνθος. Όχι, ρε, το κέρατό μου. Εγώ δεν μπορώ να μπω εντός της οικίας. Φοβούμαι, γάρ. Ας πάει κάποιος άλλος. Ελένη, μην πας. Άστονε, δεν θέλω να τον ξαναδώ. Πέγγι, αν είσαι μέσα, άνοιξε, θέλω να μιλήσουμε. Τον έχω χεσμένο. Κασόλα, δύο, μη λέτε αυτή τη λέξη, σας παρακαλώ. Γιατί εδώ και λίγη ώρα με έχει πιάσει μία. Μία τι, Κωστάκι? Ένα αυτό που θες να πας στην τουαλέτα. Ένα χέσιμο. Ελένη! Μία τάση προς αφόδευση. Δεν πάω ήδη γιατί φοβάμαι. Κατάλαβες, μη γίνει ο σεισμός και. Και σε βρούνε με στα σκατά. Πάψε! Επιτέλους, άνοιξε, Κωνσταντίνε! Ελένη! Αφήστε, πάω. Πώς πας έτσι, μόνη Ματίνα, σαχεσμένη? Μη λες αυτή την κουβέντα! Μη λες αυτή την κουβέντα! Θα τα κάνω πάνω μου! Άντε ρε, μακάρι! Να έχουμε να λέμε με τους φοιτητές να γελάμε! Αυτό δεν θα γίνει ποτέ! Δεν θα με κάνεις εμένα ρεντίκολο στους φοιτητές μου! Ωραία! Πάω εγώ να ανοίξω στο Μάνθο. Και αν συμβεί το αναπόφευκτο. Τι, αν χεστείς πάνω σου? Αν γίνει σεισμός, Ελένη! Τότε πείτε στα παιδιά της ΕΜΑΤ που θα με βρουν. Ναι, εντάξει, μωρέ, θα τους πούμε. Κάτω από μια κουράδα. Ελένη! Αλλά όταν μιλάμε για χέστη, μιλάμε για χέστη. Έλα, ρε Κωνσταντίνε, το
τόση ώρα, με χέσατε! Μη λες αυτή τη λέξη! Μη λες αυτή τη λέξη! Στην αυλή είναι όλες! Τι που... Μη χειρότερα, τι έπαθες! Χριστός και πάνω! Εδώ είστε, κυρία Πέκη! Ποιος είστε, κύριε, δεν σας γνωρίζω! Ο άντρας της ζωής σου, ηλίθια! Σε πόσες τα έχεις πει αυτά, κύριε Μάνθο! Σε καμιά άλλη! Αν λέω ψέματα να πέσει στο σπίτι μας, πλακώσει! Όχι, ρε Μάνθο, δεν έπεσε από το σεισμό να πέσει τώρα από σένα! Άντε, πάρε το φίλο σου και τζάσε! Χωρίς την Πέκη δεν πάω πουθενά! Ωραία, πάρε και την Πέκη, πάρε και το φίλο σου! Άντε να μείνω κι εγώ λίγο μόνη μου! Μα ούτε ο Θεός δεν θέλει να μείνω λίγο μόνη μου! Εγώ δεν πάω πουθενά! Αν δεν μου πεις, ποια ήταν στην κρεβατοκάμαρα εκείνο το βράδυ! Εντάξει, λοιπόν, θα σου το πω! Ήρεμης, θα σου το πω! Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το βράδυ στην κρεβατοκάμαρα ήταν. Μια κατσαρίδα. Η αλήθεια είναι. Ναι, ήταν μια κατσαρίδα. Και φοβόμουν να μπω στην κρεβατοκάμαρα, γιατί δεν ήθελα να δεις ότι ο άντρας ο δύο μέτρα παλικάρι φοβάται μια κατσαρίδα. Αυτό ήταν, ρε Μανθούλη μου. Φοβόσουν μια κατσαρίδα. Και γιατί δεν μου το πες. Το ότι είσαι άντρας μου το έχεις αποδείξει άλλες φορές. Μανθούλη μου. Και θα σου το αποδείξω και τώρα, μωρό μου. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Σε ποθώ. Κι εγώ. Σε θέλω τώρα, τώρα. Τσόντα, μας βλέπουν και παιδιά! Άσε ρε Ελένη, να μαθαίνω κι εγώ τίποτα! Ματινά, αυτή η σκηνή είναι ακατάλληλη διαγαμή τους. Έλα, έλα, έλα να σκουμάσεις πω κάτι εγώ τώρα. Ωχ, σιγά μου, τι στήσατε αυτή τη σκηνή ρε παιδιά. Πότε βρε Μάνθο! Μωρή Ματινά, τι κάνουμε εμείς εδώ, μάτι παίρνουμε. Άντε πάμε μέσα να τους αφήσουμε μόνους. Άντε πάμε να βγάλουμε τα μάτια τους. Το μαλακό, παιδιά. Ξαλάφρωσα. Με συγχωρείτε κιόλας, δεσποσίνες. Φοήθεια! Σεισμός! Η σκηνή κουλιέται! Ελένη! Σεισμός! Βοήθεια, χριστιανή! Σιγάρε! Ξεκαβάλα, ρε χαμέ! Τι θα γίνει τώρα, ρε Ελένη, θα μου τον φας αφού εμένα αγκάλιαζε πριν. Α, καλά, έχω μπλέξει ρουφιάνα, τι τραβάω, ξεκαβάλα κι εσύ, ρε, τελείωνε, δεν είναι σεισμός. Η Πέκη με το Μάνθο είναι, το κάνουν στη σκηνή. Δι' αυτό που λες, Ελένη, τώρα. Πήγαινε και δες μόνος σου. Κάτσε με τον αρφό. Πώς θα γίνει! Πού ξαβρεματάκια είναι! Ελένη! Αυτοί οι δύο σε λγούν εδώ στη σκηνή. Είδα καθαρά το ένα οπισθιομέρι. Καθέ μην τέλει ανώμαλοι να κοιμηθούμε. Μια φυσέτα τα τρομπόνια, μια γκαρίζεται. Θα φωνάξω το 100, ρε. Με συγχωρείστε, Ελένη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μόνο εμάς μας τρομάζει ο σεισμός. Όλοι οι άλλοι γιατί δεν πανικοβάλλονται. Έλατε, αυτό το πράγμα μου έχει κινήσει και εμένα την περιέργεια. Παιδιά, τώρα που είμαστε έτσι μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, δεν τραγουδάμε και τον Λαρία Ολαρά. Ολαρία, Ολαρά. Ματινά, θες να ξεσπάσω πάνω σου. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Το αποφάσισα. Θα πάω να μείνω στο ξενοδοχείο. Άντε, μπράβο, είπες και μια σωστή κουβέντα. Να γλιτώσει ένας τουλάχιστον, ρε Κωνσταντίνε. Ξεκίνα, ξεκίνα. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί αφήσατε την πόρτα ανοιχτή, θα σας μαλώσω. Τι μαζευτήκαμε, παρτάκι, έχουμε παρτάκι. Ναι, παρτάκι, Ολαρία, Ολαρά. Πάψε, ανόητη, Ολαρία, Ολαρά, τι παρτάκι, Ροχόε. Ο μέγας σεισμολόγος, ο Αντώνης Δραυτόπουλος, προέβλεψε σεισμό, ο οποίος έχει επίκεντρο την οικία μου. Ποιος Αντώνης Δραυτόπουλος, το χαρτόμουντρο φίλος της Ελένης. Τι είχα βγει, Ελενίτσα μου, αυτό ήρθα να σου πω. Καλή τι γαβγίζει, ήμασταν στο μαγαζί και συνεχίζαμε την πόκα και χάνει 130. Μου λέει πάρε τα 30 τώρα και τα άλλα 100 θα στα δώσει η Ελένη που μου τα χρωστάει από την κομπίνα που σκάρωσε. Ελένη. Ναι, να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσει, Ελένη. Τώρα θα γίνει ο σεισμός και θα είναι σεισμός πολλών ρίχτερ. Όχι, βοήθεια. Όχι, βοήθεια. Όχι, βοήθεια. Όχι, βοήθεια. Όχι, βοήθεια.